Βλέπουμε προς το παρόν κάποια πλάνα από τους παίχτες της ΑΕΚ Πανηφτικής. Στρέψαμε τώρα εδώ. Βλέπετε η διαφορά ύψους με τον Τζέτο Γκαρσία. Ο coach, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Σπουδαία στιγμή για την ομάδα σας. Επιστρέψατε στην κορυφή. Double. Μια σπουδαία χρονιά ολοκληρώνεται λοιπόν για την ΑΕΚ. Θα βάλω το μικρόφωνο πρώτα μπροστά από τον coach. Νομίζω το αξίζει. Coach, αναλάβατε φέτος την ομάδα ως head coach και κάνατε εξαιρετική δουλειά. Μιλήστε μας λίγο για την δουλειά, για τον κόπο που βάλατε, όχι εσείς, αλλά όλη η ομάδα ως σύνολο, μέχρι να φτάσετε σε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα. Μιλάμε για απίστευτη χρονιά. 9 μήνες με μικρό πρωτάθλημα, με λίγους αγώνες, έπρεπε να διαχειριστούμε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση και με μεγάλα κενά. Συνεχίζω κενά τον Νοέμβρη, κενά το. Εγώ νομίζω θα κάνουμε συλλογή με προπονητές να βρέχονται την ώρα της μετάδοσης. Παναγιώτης Τρισόκας, ο οποίος νομίζω καιρό ήθελε να το κάνει αυτό. Πολύ δύσκολα διαχειρίσιμη. Αντέξαμε, διαχειριστήκαμε, τα παιδιά αντέξανε. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις ένα μήνα και δύο off. Και ένα μήνα και ξανά ένα μήνα και κενό. Και υπενθυμίζω και πριν τα play-off ή πριν το τελικό κυπέλλου πάλι κενό. Τα καταφέραμε, αντέξαμε με ατελείωτες ώρες δουλειάς από τους συνεργάτες μου, από τον Τζότζο Κοντανσία, τον Γιάννη τον Φωτεινό. 9 μήνες, 24 ώρες, 24 ώρες για την ΑΕΚ. Να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τον Ανδρέα, τον Λευκαρίκη, τον Βασίλη Σελά, μου δώσαν την ευκαιρία. Καταστήσαμε δίκαια όλους τους τίτλους. Αρχίζει γενομένες από το Super Cup, το κύπελο. Γι' αυτό και το 3 που είδαμε στη φανέλα. Είχαμε το απόλυτο, κερδίσαμε όλους τους τελικούς, κερδίσαμε όλους τους αντιπάλους. Είχαμε δυσκολίες, είχαμε προβλήματα, είχαμε τραυματισμούς όλη τη σχεδόν τη χρονιά. Μέχρι και σήμερα, τελευταίο μάτς πάλι, είχαμε τον Ανδρέα τραυματία. Ο Ιάκωβος κάποια στιγμή τραυματίστηκε. Αλλά έμαθε η ομάδα να παλεύει. Στηρίχθηκε στους Κύπριους. Τα παιδιά που φέραμε δείξαν μεγάλο χαρακτήρα. Και καταφέραμε και κερδίσαμε τα πάντα. Λοιπόν, πέστε μου λίγο για τους σωματοφύλακες, ειδικά ο Τζότζο Γκαρσία, έτσι όπως στέκεται από πίσω σου, νιώθω ότι έχεις μεγάλη προστασία. Ξέρω, μπορούμε να ανοίξουμε λίγο το πλάνο κιόλας, να δούμε. Δεν σε διώξα, coach, σε θέλω εδώ μαζί. Θα ήθελα να πεις λίγο για την βοήθεια που σου πρόσφεραν οι δύο assistant coach. Πριν τους δώσω το λόγο, θα ήθελα να τους ακούσω. Απλά μια τελευταία κουβέντα για το πόσο βοήθησαν ο Τζότζο Γκαρσία. Τώρα, αναφερόμαστε στο Τζότζο Γκαρσία. Είναι φτωχά τα λόγια, μπορούμε να πούμε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο με τη μεγαλύτερη καριέρα αυτή τη στιγμή που υπάρχει στον μπασκετικό χώρο της Κύπρου. Ήταν η πρώτη χρονιά σαν βοηθός, αλλά τεράστιες γνώσεις, τεράστιες παραστάσεις από πρωταθλήματα. Με βοήθησε πάρα πολύ, γι' αυτό και από την αρχή τον ήθελα κοντά μου. Απ' την άλλη, ο Γιάννης ο Φωτεινός, γνωριζόμαστε χρόνια, έχουμε δουλέψει και έχουμε συνεργαστεί στην Ελλάδα σε πιο χαμηλές κατηγορίες, αλλά μιλάμε για έναν άνθρωπο που γνωρίζει την τακτική του μπάσκετ, είναι επιστημονικά καταρτισμένος, γνωρίζει τα πάντα, με βοήθησε και αυτός. Και καταλαβαίνεις ότι όταν έχεις ένα τεχνικό δίδυμο από πίσω σου δύο ανθρώπων, που ένα συμπληρώνει τον άλλον και δουλεύουν ατελείωτες ώρες, καταλαβαίνεις ότι η δουλειά σίγουρα εξασφαλίζει στο να πετύχεις. Λοιπόν, Τζότζο, δεν ξέρω αν θες να μιλήσουμε στα ελληνικά ή στα αγγλικά, που τι προτιμάς. Do you prefer English or Greek? What's up to you? Either one, it's okay. Ωραία, we'll do ελληνικά then. We'll speak English, Greek. Τζότζο, πόσο δύσκολο ήταν για σένα να βγάλεις τη στολή και να βάλεις το κοστούμι και να φτάσεις σε αυτή την αλλαγή? Πόσο δύσκολο είναι να είσαι αυτό το transition πρώτα απ' όλα? Είναι αλλαγή και είναι, ήταν δύσκολο πρώτη 2-3 εβδομάδες, αλλά μετά έκατσα καλά και καταλαβαίνω πόσες ώρες κάνουν προπονητές τώρα. Πριν δεν το κατάλαβα, μόνο ήταν δουλειά μες στο γήπεδο και στο γυμνάσιο, τρέξουμε μέσα έξω και ήταν κορμί μου. Τώρα είναι ο νους μου. Και νους του άλλη ομάδες. Και νους του παίκτες μας. Όλη ώρα πρέπει να είσαι μέσα στο computer. Όλη μέρα. Και δεν το καταλαβα. Πόσες ώρες θέλεις για να καταλαβαίνεις. Αλλά τώρα ξέρω και αρέσκει μου πολλά. Πολλά αρέσκει μου. Γιατί εδώ τώρα με το κοστούμι, εντάξει, πότε έπαιζα, οι παίκτες, πότε παίζουμε, ξέρεις, είναι άλλο τρόπο πως καταλαβαίνουν τι θέλω. Yeah. Μέσα στο κήπεδο μιλούμε, ξέρεις, σαν παίκτες, αλλά πότε είσαι προπονητής, ακούν λίγο διάφορα. Yeah. Και αρέσκει μου πολλά. Τζότζο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος για προπονητή και ΑΕΚ, γιατί δώσουν το chance. Μάλιστα. Για μπορώ να έχω. Και θα σε δούμε να επιστρέψεις και του χρόνου δίπλα από τον coach. Είμαι πολύ ευχαριστημένος για coach και πρόεδρος μας ΑΕΚ. Ωραία. Για να μπορώ να φορώ το κοστούμι και μπορώ να βοηθώ ομάδα μας.